μια δήλωση. Μακαριώτατε, Μακαριώτατε, είστε έτοιμος να εκφράσετε την θέση σας τώρα μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Μπορώ να πω ότι με τον πρόεδρο είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία σε όλη την πενταετία που ήταν εδώ ο πρόεδρος. Αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί. Και μάλιστα εφόλης της ύλης είχαμε συνεργασία και επί του εθνικού θέματος και επί θρησκευτικών θεμάτων, κοινωνικών θεμάτων, πολιτιστικών. Είχαμε μια όμορφη συνεργασία κατά την θητεία του, την πενταετή, εδώ στο τιμόνι της Προεδρίας της Κύπρου. Σας είπα και ερχόμενος εδώ ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερον είναι το εθνικό θέμα. Και όπως σας είπα ερχόμενος, εμείς θα είμεθα κοντά στον Πρόεδρο και θα ενημερωνόμεθα επί του εθνικού θέματος και θα ακούει τις απόψεις μας επί του εθνικού θέματος. Γι' αυτόν τον σκοπό η Εκκλησία θα τον υποστηρίξει στις επικείμενες εκλογές. Δεσμεύεται όλη την Ιερά Σύνοδο, Μακαριώτατε? Όταν μιλώ έχω πλήρη επίγνωση του τι λέω και πάντοτε έχω την σύμφωνο γνώμη της Σύνοδου. Μπορεί να βρεθεί και κανένας συνοδικός να διαφωνεί. Δημοκρατία έχουμε, αλλά κρατεί το η ψήφος των πλοίων. Να υποθέσουμε, Μακαριώτατε, ότι η ανάπτυξη στη Γεροσκή που είναι κάποια από τα παραδείγματα συνεργασίας σας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ανάπτυξη δεν έχει καμία σχέση με την Προεδρία, διότι εμείς, όπως ζητά όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες να αναπτύξουν την περιουσία τους, μέσα στους κειμένους νόμους εζητήσαμε και εμείς να αναπτύξουμε την δική μας περιουσία. Εμείς ενοικιάσαμε στον Ούγγρο την περιουσία μας που έχουμε εκεί και ο άνθρωπος εζήτησε να αξιοποιήσει την περιουσία. Και εμείς επειδή είχαμε σχέσεις και με την Προεδρία και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την Πολιοδομία, διότι δεν είναι το μόνο έργο που έκαναμε, του είπαμε ό,τι βοήθεια θέλεις, εμείς μπορούμε να μιλήσουμε και στον Πρόεδρο και στον Υπουργό και στην Πολιοδομία και παντού. Το επράξαμε, αλλά δεν ζητήσαμε ούτε ρουσφέτια, ούτε καλοσύνηση θέλαμε να μας κάνουν. Έχετε... Σύμφωνα με τους κειμένους νόμους, ζητούσαμε να πάρουμε άδεια και δεν ήθελαμε ρουσφέτην από κανένα. Έχετε ζητήσει από τον Πρόεδρο κάποιες δεσμεύσεις για την πολιτική που θα ακολουθήσει εφόσον επανεκλεγεί στο Κυπριακό? Καλά, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα κάνω πολιτική. Αυτά τα κάνουν οι πολιτικοί. Εμείς το έχω δηλώσει ότι εμείς βλέπουμε το εθνικό θέμα ως εθνικό θέμα. Η δική σας εκτίμηση είναι ότι είναι πιο κοντά σε μια λύση δύο κρατών ή ότι υπάρχουν πιθανότητες σοβαρές για μια λύση επανένωσης? Δεν αναφέρομαι στην πολιτική του Πρόεδρου, αναφέρομαι γενικά. Να σας πω, θα ήθελα την εκτίμησή σας. Έχω απόψεις επί του εθνικού θέματος, δεν είναι ώρα για να πω γιατί δεν πολιτεύομαι, και το εθνικό θέμα για να λυθεί θα έρθουν όλες οι δυνάμεις κοντά και πρέπει να πάψουν από το να θέλουν κομματικά ωφέλη. Εδώ το εθνικό θέμα θα το δούμε καθαρός εθνικά, χωρίς να παίρνει, αν μου επιτρέπετε η λέξη, prestige κανείς. Δεν είναι πολιτικό το
το θέμα αν συμφέρει σε έναν κόμμα ή δεν συμφέρει, αλλά πάση περιπτώσει αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Ένα ερώτημα. Πριν από λίγο, ο κύριο Στεφάνο, εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ, στη συνέχεια τη δηλώση σα για τον κύριο Μαλά, δήλωσε στον Αλφα ότι αποτελείται προσβολή για την Εκκλησία τη Κύπρου. Πώ σχολιάζετε? Νομίζω ότι δεν θέλω να δώσω συνέχεια σε αυτά. Εγώ προβλέπω ότι ο άνθρωπος δεν θα εκλέγει. Γι' αυτό δεν με επηρεάζει αν είπε ότι δεν θα με ρωτήσει. Μα θα το ρωτούσα εγώ. Από τη στιγμή που θα τον ερωτούσα θα είχε δικαίωμα να πει πήγαινε στο καλό, δεν σε λαμβάνω. Μακαριωτάτε, το θεωρείτε δόγκιμο εν ώψη της βούλησης που θα εκφράσει ο Κυπριακός λαός την ερχόμενη Κυριακή ως θεσμός να προβλέπετε το τελικό αποτέλεσμα? Λίγο μυαλό νομίζω διαθέτω. Και όταν μιλώ, ξέρω τι μιλώ και, πάση περιπτώσει, θα το δείτε πρώτοι εσείς που ανακατεύεστε με τις. Θα το μάθετε πρώτα εσείς και έπειτα θα το μάθουμε εμείς. Μια ερώτηση εκκλησιαστικής φύσεως. Το μήνα αυτό θα εορτάσετε τη συμπλήρωση 40 ετών αρχιεροσύνης. Μάλιστα. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις συγκεκριμένες? Θα γίνει μια κληρικολαϊκή συνέλευση εις των ναών της Αγίας Σοφίας. Θα καλέσουμε και αρκετούς κληρικούς, αλλά και λαϊκούς και νέους. Θα είναι παρούσα η Σύνοδος, θα έχουμε και εκπροσώπους των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και θα θίξουμε μερικά θέματα. Θα κάνω εγώ πρώτα μία εισαγωγική ομιλία για τις τομές και το όραμα που είχα για την Εκκλησία, και μάλιστα το όραμα αυτό το είχα από τις πρώτες μέρες που πήγα στην Μητρόπολη. Δεν εισακούμουν, αλλά όταν ανέλαβα το πηδάλιο της Εκκλησίας της Κύπρου είπα τώρα είναι η ώρα η δική μου και πρέπει να κάνω τις τομές που είχα κατά καιρούς υπόψη. Και δόξα τω Θεώ, κάναμε τις τομές, πάμε πολύ καλύτερα από πάσης απόψεως και θα συνεχιστούν όσα χρόνια μας έχει ο Θεός, γιατί θέλουμε μια εκκλησία σύγχρονη, σωστή και από πνευματικής απόψεως και από κοινωνικής και πολιτιστικής και εθνικής. Και θέλουμε να είμεθα κοντά στο λαό μας. Πολλές φορές έχω δηλώσει ότι κρατούμε το σφυγμό του λαού μας, ξέρουμε τι θέλει ο λαός από μας. Είμεθα κοντά του, δίπλα του, θα βαδίζομαι μαζί και θα δώσουμε όλον τον καλόν εαυτό μας στην εξυπηρέτηση του λαού. Μάλιστα, μία τομή που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να κοιτάξουμε την νεολαία μας και θέλουμε να δώσουμε υποτροφίες σε φτωχά μωρά που έχουν την ανάλογη πρόοδο, αλλά λόγω οικονομικής δυσχέρειας δεν μπορούν να σπουδάσουν. Αυτά τα παιδιά θα τα βοηθήσουμε με 100 υποτροφίες το χρόνο, δηλαδή στα 4 χρόνια θα έχουμε 400 υποτροφίες το χρόνο και αυτό θα το κάνουμε με πολύ αγάπη, γιατί πιστεύουμε εις τους νέους, είναι η ελπίδα μας και θα σταθούμε δίπλα σε αυτά τα φτωχά παιδιά που είναι φιλότιμα, διαβάζουν, είναι σε ψηλά πνευματικά επίπεδα και δεν πρέπει λόγω οικονομικής δυσχέρειας να μείνουν μακρά από σπουδές. Αυτά, Κατερίνα, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Δεν έχει κάνει πίσω από τα όσα είχε πει.